Γεια σας. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε ασχοληθεί με τα τεχνητά της ΥΠΤΙΣ και τα τεχνητά του spinning, τα οποία δουλεύουμε στον αφρό. Είτε αυτά είναι κάποια στήλο, είτε είναι κάποια άλλα pencil, είτε είναι popper, γενικά με τα τεχνητά τα οποία δουλεύουν στον αφρό. Πολλές φορές χρειάζεται να δουλέψουμε, να ψάξουμε διαθυράματα μεσόνερα ή κοντά στον βυθό. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, πώς πρέπει να ερμάρουμε το τεχνητό μας ώστε να δουλέψει σε αυτά τα βάθη. Για να δουλέψει ένα τεχνητό μεσόνερα ή κοντά στο βυθό, πρώτα απ' όλα είναι αναπόφευκτο ότι θα το τραβάμε υπό μία γωνία. Άλλο είναι να τσιγκάρουμε το τεχνητό μας στον αφρό και άλλο σε ένα βάθος 15-20 μέτρων ή 30 ή ξέρω εγώ όσο μπορεί, όσο υπομονή έχει ο καθένας να το αφήσει να πάει κάτω. Γιατί η γωνία που σχηματίζει το νήμα μας μέχρι το τεχνητό είναι μια γωνία μεγάλης κλίσης και οπωσδήποτε όταν το τραβάμε το τεχνητό μας κάνει μια κίνηση προς τα πάνω και στην πάυση του θα πρέπει να έχει μια κίνηση τέτοια ώστε να τραβάει τα θυράματα. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να έχουν αυτά τα τεχνητά είναι ο τρόπος βύθισης. Ο τρόπος βύθισης θα πρέπει να είναι, η στάση βύθισης θα πρέπει να είναι οριζόντια και όχι με την ουρά ή ακόμα καλύτερα αν θα μπορούσε να είναι με το κεφάλι. Έτσι δηλαδή όπως ένα ψάρι βυθίζεται όταν είναι χτυπημένο. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό? Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εάν το ερμάρουμε, δηλαδή το βάρος του είναι κατανεμμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε το σώμα το οποίο δίνει την άνοση έχει τη δύναμη άνωσης στο κέντρο και το συνολικό κέντρο βάρους του τεχνητού να είναι και αυτό στο κέντρο. Δηλαδή, θα πρέπει οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται στην άνωση και στη βύθιση να είναι κατανεμημένες, να είναι τοποθετημένες στο κέντρο του τεχνητού. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο προσελκύει τα ψάρια σε αυτά τα τεχνητά είναι παλμή που έχει, το παίξιμο που έχει ως προς τον οριζόντιο άξονα του κατά την ώρα της βύθισής του. Για να το πετύχουμε αυτό σε ένα τεχνητό σαν και αυτό εδώ που βλέπετε στην οθόνη σας αυτή τη στιγμή, δύο είναι οι τρόποι. Το έρμα να είναι στο 1 τρίτο του ύψους του λούρου και τα 2 τρίτα να είναι το σώμα το οποίο του δίνει την άνοση και ένα άλλο στοιχείο, το σχήμα που θα έχει το σώμα. Ένα σχήμα τέτοιο σε ένα λούρο σαν και αυτόν εδώ πέρα, δηλαδή έτσι σε μακρόστενο λούρο,
βοηθάει στους, να βυθιστεί το τεχνητό με δεξιά-αριστερά παλμούς. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, ότι έχει ότι ακούει τίποτα ένα ψάρι που είναι στην περιοχή, απλούστατα αυτοί οι παλμοί που κάνει στρασάρουν τα πλαϊνά του και προσελκύουν το ψάρι. Τώρα, χτυπάνε και λίγο οι σαλαγκές με τους κρίκους, η κουδουνίστρα, άμα έχει κουδουνίστρα μέσα, αν και είπαμε ότι εγώ τουλάχιστον την κουδουνίστρα δεν την πιστεύω. Δεν την πιστεύω γιατί, για τον απλούστατο λόγο, ότι οι κρίκοι με τις σαλαγκές, τη στιγμή που πάλεται το τεχνητό, έχουν πολύ μεγαλύτερη, κάνουν πολύ μεγαλύτερη φασαρία από ότι θα κάνει μια κουδουνίστρα. Αυτό εδώ, το σχήμα στο κορμί, θα δώσει το απαιτούμενο τρέμουλο αυτό που χρειαζόμαστε κατά τη βύθιση του. Αυτό για τα τεχνητά τα οποία είναι έτσι σε μακρόστενη μορφή. Τώρα για τα τεχνητά τα οποία είναι σε τούτη εδώ την μορφή, είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα, πάλι κρατώντας το 2:1 και πάντα ερμάροντας το τεχνητό χαμηλά και στο κέντρο, εδώ δηλαδή η άνοσή του με, με το κέντρο βάρους του να είναι στο κέντρο του τεχνητού. Αυτού του τύπου τα τεχνητά με flat side, έτσι, πλευρά και λεπτό κορμό, δηλαδή ο κορμός ενός τέτοιου, αναλογικά πάντα συζητάμε, θα πρέπει να είναι κάτι, ας το φτιάξουμε εδώ λίγο, έτσι, κάτι τέτοιο ξέρω εγώ. Λοιπόν, η κάτωψη, για την κάτωψη συζητάμε. Με λεπτό κορμό λοιπόν θα δώσει έντονη κίνηση κατά την ώρα που βυθίζεται. Τώρα, κατά την ώρα της ανάκρισης δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά σαν το λολό και να τραβάνε την προσοχή όπως θα τραβήξει την προσοχή ένας πλάνος, αλλά ο οποίος έχει τη δυνατότητα να κάνει μεγαλύτερες παύσεις και να σταθεί οριζόντιος περισσότερη ώρα μεσόνερα ή κοντά στο βυθό. Και όταν λέμε περισσότερη ώρα, εννοούμε περισσότερα δευτερόλεπτα. Μία άλλη μεγάλη κατηγορία είναι τα τεχνητά αυτά, τα οποία είναι με γλώσσα. Τα χρησιμοποιούμε στο spinning, δηλαδή έχουν κάποιο βάρος για να μπορούμε να κάνουμε τη βολή και είναι με γλώσσα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κοιτάξουμε, να δούμε, να σκεφτούμε τι κίνηση θέλουμε. Βέβαια, ο τρόπος που κινείται ένα τεχνητό έχει άμεση συνάρτηση με τον τύπο της γλώσσας και τη γωνία της γλώσσας. Σε αυτό όμως δεν θα αναφερθούμε, αφού έχουμε αναφερθεί σε άλλο σχετικό βίντεο. Εδώ θα αναφερθούμε μόνο στο όρεμα. Ένα τεχνητό το οποίο έχει μία γλώσσα σαν και αυτήν εδώ που παρουσιάζεται σε αυτό, εδώ πέρα, σε αυτό το σκίτσο, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει, να κρατήσει τα χαρακτηριστικά του έρματος ενός τεχνητού που λίπλες που δουλεύει μεσόνερα και να έχει πολύ καλή κίνηση.
κίνηση η οποία θα σχετικά θα κινείται στον κάθετο άξονα, δηλαδή θα κουνάει, εν ολίγης θα κουνάει τη ρουρά του δηλαδή, αρκεί να βάλουμε το έρμα μας να το κατανείμουμε στο μέσον και προς τα πίσω, αυτό για να έχουμε και βολή καλή, και να κρατήσουμε την αναλογία 2:1 στο ύψος του τεχνητού. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε πράγματι μια πολύ καλή κίνηση. Μια άλλη κίνηση την οποία πολύ ωραία στα νεοελληνικά τη λέμε rolling, είναι, μπορούμε να την πετύχουμε όταν το έρμα είναι τοποθετημένο στο πίσω μέρος του τεχνητού. Άμα το έρμα το βοηθήσουμε εδώ πέρα πίσω, το rolling γίνεται πολύ πιο έντονο, και αυτό γιατί η γλώσσα, αντί να αφήσει δεξιά και αριστερά να περάσει το νερό, δηλαδή να κάνει δεξιά και αριστερά κίνηση, κάνει μια κυκλική κίνηση, αντί να κάνει μια παράλληλη κίνηση, κάνει μια κυκλική, μια κίνηση τόξο, με αποτέλεσμα να πηγαίνει πάνω κάτω το πλευρό του τεχνητού. Άρα για να επιλέξουμε τι έρμα θα βάλουμε και πώς θα το βάλουμε σε ένα τεχνητό με γλώσσα, πρέπει να ξέρουμε καταρχάς τι κίνηση θέλουμε. Άμα δεν έχουμε κατασταλάξει τι κίνηση θέλουμε, δεν μπορούμε να επιλέξουμε και το πώς και πού θα βάλουμε το έρμα. Πάντως σε καμία περίπτωση το τεχνητό με γλώσσα και έρμα δεν έχει την πλεύση που έχει το τεχνητό με γλώσσα και έρμα μπροστά. Εδώ μπροστά. Έτσι. Αναγκαστικά το βάζουμε πίσω, γιατί χρειαζόμαστε να κάνουμε και βολές που τις χρειαζόμαστε στο spinning. Για αυτό το λόγο βάζουμε και το έρμα πίσω. Πολύ όμως μιλάμε για το κέντρο βάρους. Πώς το βρίσκω αυτό το κέντρο βάρους, και μάλιστα πώς το βρίσκουμε από τα σχέδια, από την αρχή που ξεκινάμε να φτιάξουμε ένα τεχνητό. Λοιπόν, για να βρούμε το κέντρο βάρους ενός τεχνητού από τα σχέδια. Στα σχέδια θα έχουμε το προφίλ, θα έχουμε και την κάτωψη. Από το σχέδιο λοιπόν κόβουμε το προφίλ και το τσακίζουμε στο κέντρο κατά τον άξονα αυτόν εδώ. Με ένα αιχμηρό εργαλείο βρίσκουμε πού αυτό το σχήμα ισορροπεί, έτσι ώστε να μην γερνεί ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Έστω λοιπόν ότι ισορροπεί σε τούτο εδώ το σημείο. Το ίδιο επαναλαμβάνουμε και με την κάτωψη. Κόβουμε την κάτωψη, την κολλάμε σε ένα χαρτόνι, σε ένα χαρτί, το οποίο να είναι ομοιού πάχους όλο, το τσακίζουμε στη μέση κατά τον άξονα τον οριζόντιο, αυτόν εδώ πέρα, και με ένα
αιχμηρό αντικείμενο βρίσκουμε και αυτό που ισορροπεί. Ισορροπεί έστω εδώ. Μεταφέρουμε αυτά τα δύο σημεία στο αρχικό σχέδιο. Και έτσι παρουσιάζεται το σχήμα, το σκίτσο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας. Το κέντρο βάρους του τεχνητού μας θα είναι στη μέση απόσταση μεταξύ αυτών των δύο σημείων. Δηλαδή, εδώ. Αφού και εφόσον βέβαια, μην κοιτάει το σχέδιο εδώ πέρα έτσι όπως είναι, δεν είναι σχέδιο ρούρ, είναι προς επίδειξη αυτό εδώ πέρα, αφού και εφόσον βέβαια, η κάτωψη με το προφίλ είναι στην ίδια ευθεία, έτσι. Είναι δηλαδή ίσα, έτσι, εκεί. Έτσι βρίσκουμε εύκολα το κέντρο βάρους του σώματος μόνο με την πρώτη ύλη του τεχνητού. Πριν ακόμα τοποθετήσουμε επάνω έρμα. Ακόμα και πριν τοποθετήσουμε επάνω το σύρμα. Αλλά το σύρμα μέσα στις άκρες είναι κατανεμημένο σωστά και το κέντρο και το, ο κρίκος εδώ δε, τούτος εδώ, εάν πάει εκεί που είναι το κέντρο βάρους, τότε το κέντρο βάρους με το σύρμα μέσα είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο. Άλλη μία κατηγορία τεχνητών είναι τα vibration physics. Αυτά είναι τεχνητά τα οποία έχουν ιδιαίτερο βάρος στο πρόσθετο μέρος, στην κεφαλή, με προέκταση και στην κοιλιά, τα οποία έλκονται από την ράχη και κατά την έλξη τους πάλονται μέσα στο νερό, όντας εξαναγκασμένα να έχουν το κεφάλι χαμηλά και την ουρά ψηλά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, είτε είναι σε σχήμα φύλου, όπως ετούτο εδώ ή ετούτο εδώ, είτε είναι κάποιο πιο slim, κάποια πιο slim φιγούρα, το βάρος τους, το έρμα τους βρίσκεται στο κεφάλι προεκτινόμενο προς την κοιλιά. Έτσι έχουμε, δεν υπάρχει καμία άνοση σε αυτά, τίποτα, απλά με τον εξαναγκασμό της θέσης τους μέσα στο νερό, με τον εξαναγκασμό της κλίσης τους, ο παλμός που δημιουργούν έλκει τα ψάρια και ώστε να έρθουν να χτυπήσουν. Ως συνήθως χρησιμοποιούνται σε γλυκά νερά αυτά τα τεχνητά. Στη θάλασσα σπάνια θα τα χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν άτομα που τα χρησιμοποιούν, έχουν δει και κάποια αποτελέσματα. Εγώ δεν τα χρησιμοποιώ καθόλου. Τα παλιά έκανα κάποιες δοκιμές με αυτά. Δεν μ' άρεσε και ο τρόπος με τον οποίο μπορώ να ψαρέψω με αυτά τα τεχνητά, οπότε δεν τα χρησιμοποιώ. Πάντως, το έρμα σε αυτά τα τεχνητά είναι στο πρόσθετο μέρος, στο κεφάλι, με προέκταση στην κοιλιά.